Μα που είναι αυτή η διάρρηξη μελία απίστευτη για τα ελληνικά δεδομένα. Κάποιοι λένε της δεκαετίας, κάποιοι λένε του αιώνα, κύριε Δελιγιώργη. Εσείς ήρθατε βέβαια λίγο σήμερα με μια δήλωσή σας στην εφημερίδα Ταχυδρόμος να ανατρέψετε την εικόνα που είχαμε για το ποσό. Αλλά πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Εσείς με τη σύζυγό σας και τον αδελφό σας είστε για τις γιορτές στην Αθήνα, στο εκεί διαμέρισμά σας. Έτσι. Αυτό ακριβώς, στις 18 Οκτωβρίου. Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου, ναι. Πήγαμε στην Αθήνα για να κάνουμε Χριστούγεννα και πήρα μαζί μου και τον αδελφό μου. Και είχαμε σκοπό να κάνουμε και πρωτοχρονιά και μετά θα γυρνούσε ο αδελφός μου, εγώ θα έμενα γιατί είχα να πάω και στην Ιταλία, στην Πάδοβα, εκεί πέρα όπου έχω στο Πανεπιστήμιο επαφές. Έχει έδρα στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Είχα παλιά, όχι ναι. Τώρα. Ήμουν πανεπιστημιακός. Άλλωστε και εσείς έχετε κάνει, είμαστε ομοιογενείς. Ιταλοτραφέντες, ναι. Έχετε κάνει και εσείς ένα φεγγάρι σε κάποιο πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Ναι. Λοιπόν... Αλλά ανατράπησαν τα πράγματα. Περάσαμε ωραία τις γιορτές, ναι. Γιατί... πώς να το κάνουμε, η Αθήνα έχει πιο ζωή και λοιπά. Μάλιστα, την ημέρα των Χριστουγέννων συνηθίζω και πηγαίνω, αυτή την συνήθεια την έχω από την Ιταλία, πηγαίνω στον Άγιο Διονύσιο των Καθολικών. Είναι στη γειτονιά σας γιατί... Α, στον Καθολικό Άγιο Διονύσιο. Διονύσιο των Καθολικών. Μάλιστα. Κάθε Χριστουγέννα, γιατί συνηθίζω από την Ιταλία, έχουν το αρμόνιο, γιορτάζουν περισσότερο, πιο ευχάριστα. Άλλωστε εγώ, λόγω και της μακράς μου που είναι παραμονή στην Ιταλία, θεωρώ τον εαυτό μου μόνο χριστιανό. Δεν κάνω διάκριση, ούτε ορθόδοξο, ούτε καθολικό. Ούτε καθολικός. Και τους τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Είμαστε μόνο χριστιανοί όλοι. Τα έχετε πει και στο δεσπότη μας εδώ. Στο δεσπότη μας τα έχετε πει. Σε όλους τα έχω πει και, και στον καθολικό, το δεσπότη στο Ρίμινι. Και στους ορθοδόξους. Που δόρισε την... το τεμάχιο του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Νικολάου, που τους γνωρίζω και αυτούς και άλλα, και τους εδώ. Και στην Αθήνα, και στο Βόλο, που έρχεται και ο Πιτέρης, ο επίσκοπος Κερκύρας. Έτσι, και η καθολική παγωτή στην Κέρκυρα. Εκείνη η επίσκοπη. Λοιπόν, όλος απρόπτος, ενώ περάσαμε πολύ ωραία, το Σάββατο το πρωί δέχθηκε ένα τηλέφωνο. Εμείς είχαμε ξενυχτήσει, είχαμε πάει σε κάποιο ρεβελιόν και είχαμε ξενυχτήσει. Και το πρωί στο κινητό παίρνει ένα τηλέφωνο η γυναίκα μου από το Βόλο. Από τον διαχείριστη που έχουμε εκεί. Και ο οποίος είπε, σας άνοιξαν το σπίτι. Το κάτω σπίτι του αδελφού σας, που όμως κι εσείς... Κοιτάξτε, αυτό το διαμέρισμα που είναι στον Τροτόροφο, είναι ένα μεγάλο διαμέρισμα που βλέπεις στην παραλία. Ναι. Αυτό ήταν διαμέρισμα του αδελφού μου, του συμβουλιογράφου, του Σέργιου Γιούλα Δηγιώργη, που τον χάσαμε πρόωρα, προ 30 ετών. Σε αυτό έμεινε όλη η κουλή, το έχει αφήσει κατά πλήρη κυριότητα στο ίδρυμα. Μάλιστα. Της οικογένειας μου. Αλλά εμείς οι λοιποί της οικογένειας κατοικούμε μέσα όπως μένω κι εγώ. Ναι. Έχω ένα δωμάτιο και κατεβαίνω τα βράδια, αλλά κυρίως μένει ο αδελφός μου. Εγώ έχω και ένα άλλο διαμέρισμα στην ίδια. Γιατί αυτό το μέγαρο το κάναμε με τον Γιώργο Βασίλη το 1980. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε αυτή την ιστορία. Πρώτον, η αστυνομία ακόμη δεν έχει δώσει επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν, γιατί ναι μεν δέχεται το γεγονός της διάρρηξης, είναι φανερά τα σημάδια, να δείξουμε παρακαλώ και τις φωτογραφίες ξανά, από τη διάρρηξη στο διαμέρισμα, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να επιβεβαιώσει το ποσό η αστυνομία. Εσείς λοιπόν είπατε για ένα ποσό εντελώς διαφορετικό, πολύ μικρότερο από αυτό που λέει ο αδελφός σας. Πω, όταν μου είπε αυτά ο διαχειριστής, αμέσως, επειδή έχω γνωριμία, πήρα τον υποδιοικητή
τον κύριο Καραΐσκο. Τον διοικητή της ασφάλειας, ναι. Και του είπα, είναι υποδιοικητής, δεν ξέρω. Ναι. Το επιτελείο και. Ναι. Του είπα τι συνέβη. Και αμέσως επιλήφθη ο άνθρωπος, αμέσως έστειλε αστυνομικούς. Μάλιστα ήρθαν και αστυνομικοί και από τη Λάρισα, πήραν αποτυπώματα και πάει, δεν ξέρω και είπα. Δηλαδή αμέσως ασχολήθηκε. Ωραία. Η ασφάλεια με το θέμα. Εμείς πήραμε ένα ταξί αμέσως. Και ήρθατε στο Βόλο. Ήρθαμε από τα απογευματάκια, ήρθαμε στο Βόλο. Πήγαμε στην ασφάλεια, είπαμε τι ξέρουμε κλπ. Τώρα το θέμα εγώ. Ο αδερφός μου έχει ένα δωμάτιο που κοιμάται και ένα άλλο δωμάτιο που έχω εγώ που κοιμάμαι. Λοιπόν, εγώ δεν εγνώριζα αν ο αδερφός μου είχε χρήματα και τι είχε. Μάλιστα. Δεν το γνώριζα. Έμαθα, από εφημερίδες λένε ότι είχε κάτι λίρες και κάτι εκατομμύρια. Εμένα μου έχει πει ότι είχε 50.000. Μου είπε τώρα. Ναι, υπάρχει περίπτωση. Αυτό δήλωσα εγώ. Τη δήλωση ποιος την έκανε στην αστυνομία, ο αδελφός σας. Στην αστυνομία, προφανώς, δεν ήμουν εγώ παρόν. Αυτές οι καταθέσεις είναι εμπόδιτες. Το 1,3 είναι ρεαλιστικό. Ο αδελφός μου λέει ότι δεν είπε τέτοια πράγματα. Α, ότι δεν είπε 1,3. Όχι. Έτσι λέει ο αδελφός μου. Ο αδελφός μου λέει ότι εγώ είπα για 50.000, όπως μου είπε και εμένα, που το έμαθα εκ των υστέρων εγώ. Αλλά ναι, στην κατάσταση το 50.000, κοιτάξτε, είστε μια πολύ πλούσια οικογένεια και έχετε αυτό το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. Κοιτάξτε, και διαχέετε τα πλούτη σας και στην κοινωνία. Πρόεδρος του κοινοφιλού ιδρύματος είμαι εγώ, αλλά... Κύριε Δελιγιώργη, για μια οικογένεια... Τα περιουσιακά στοιχεία, ναι, του Ιδρύματος είναι στις τράπεζες. Ωραία, αυτό θα έλεγα. Εγώ έχω μια σύνταξη και μια σύνταξη γυναίκα μου. Καλά τώρα, εντάξει τώρα. Μη μας εμφανιστείτε και συνταξιούχοι που ζείτε από τη σύνταξή σας, κύριε Δελιγιώργη. Ακούστε με. Κοιτάξτε να δείτε. Σας βγάζω το πορτοφόλι μου, να δείτε. Δεν σημαίνει αυτή τίποτα. Αυτή τη στιγμή τι χρήματα έχω μονίμως εγώ. Ναι. Αυτά έχετε 100 ευρώ, 110 ευρώ. Και πολλά είναι. Λοιπόν, ακούστε με κύριε Δελιγιώργη. Είναι γνωστό ότι είστε μια πολύ πλούσια οικογένεια και είναι σημαντικό ότι δεν κρατάει τα πλούτη μόνο για εσάς. Τα διαχέετε στην κοινωνία, είτε μέσω της Μητροπόλεως, είτε στις δομές του Δήμου Βόλου. Κοινοφιλή έργα. Και πολλά άλλα πράγματα. Και αυτό είναι προς τιμή σας. Αυτό είναι προς τιμή σας. Και στο Δήμο και στο Πανεπιστήμιο και παντού. Και στο Βελεστίνο, μην ξεχνάμε, και στο Βελεστίνο. Στη γενέτειρά σας, έτσι. Που είναι η πατρίδα μας. Λοιπόν, δεν θα ήταν έκπληξη αν είχατε ένα τέτοιο ποσό στο σπίτι, σε ένα καλά ασφαλισμένο χώρο, σε ένα χρηματοκιβώτιο. Είστε μια οικογένεια που μπορεί να έχει πολλαπλάσια χρήματα από το 1 εκατομμύριο. Αλλά η απορία είναι πως σε μια τέτοια πόρτα, να, σαν αυτή που βλέπουμε εδώ, από πίσω βρίσκονται τόσα χρήματα. Σε ένα τέτοιο κομωδίνο, σαν αυτό που έχει παραβιαστεί, βρίσκονται 1.300.000. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σας εδήλωσα ότι εγώ δεν εγνώριζα αν υπήρχαν χρήματα και πόσα χρήματα. Ναι. Στο δωμάτιο το δικό μου που μπήκανε, που άνοιξαν, γιατί ήταν κλειδωμένες οι πόρτες κάθε δωματίο. Το είδα ανέπαφο το δωμάτιό μου. Άρα ψάχναν το συγκεκριμένο ούτε έπιπλο. Ένα εγώ υποπτεύομαι... Ποιον? Ότι είχανε κάποιο όργανο και να ζητούσαν. Άρα χτύπησαν οι λίρες, λέτε. Πιθανόν. Ήταν τόσες οι λίρες, γιατί από 400 πήγαμε στις 900 και κάποιοι λένε ότι μπορεί να ήταν και κάποιες χιλιάδες λιρών. Ο αδελφός μου λέει ότι δεν είχε λίρες, ότι είχε μόνο 50.000. Μισό λεπτό, οι 400... Εγώ δεν είχα καθόλου λεπτά. Οι 400... Ότι μου πήραν εμένα, δεν είχα, ναι, καθόλου λεπτά, γι' αυτό και δεν με πήραν τίποτε. Αλλά
Δεν ξέρω. Αφού λέτε δεν ψάξαν όμως. Ναι. Ότι δεν είχαν αναστατώσει το δικό μου το δωμάτιο. Άρα πήγαν μιλημένοι για αυτό το δωμάτιο. Μπαινόβγαινε κόσμο στο σπίτι. Πιθανόν. Μπαινόβγαινε κόσμο στο σπίτι που να κάνει ξέρει. Κάνει μόνο σε μένα ναι. Ήταν να ανοίξουν την ντουλάπα. Ναι. Είδα, τώρα από εκεί και πέρα. Τώρα δεν ξέρω. Και τα φύλλα τη ντουλάπα πιθανόν. Να τα άνοιξε και η αστυνομία. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ πάντως βρήκα το δωμάτιό μου όπως ήταν ανέπαφο. Δεν φάνηκε να ψάχνουν οι άνθρωποι να έρθουν σε μένα. Τίποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε μια δήλωση του αδελφού σας προς εσάς ότι είχε κάπου στο δωμάτιό του πιθανόν σε αυτό που βλέπαμε το κομωδίνο σε αυτή τη συρταριέρα 50.000 ευρώ. Ότι εγώ... Και εκεί στην κατάθεση έτσι λέει, ότι δήλωσα ότι είχα 50.000. Εγώ δεν ήμουν παρόν στην κατάθεση. Η διαρροή, μισό λεπτό. Αγαπητέ μου κύριε Δελιγιώργη, εσείς είστε ένας σόφρον άνθρωπος. Είστε ένας άνθρωπος. Είστε ένας άνθρωπος που έχει και κοινή λογική. Μπορεί να είναι το μυαλό σας πολύ πιο πάνω από κάποιον άλλον ανθρώπων, αλλά σε αυτά τα ζητήματα έχετε μια αντιμετώπιση με κοινή λογική. Αυτή η διαρροή για το 1.300.000 από πού προήλθε, αν δεν προήλθε από εσάς. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μου. Και τηλεφώνησα επάνω. Στην αστυνομία εννοείται, στην αστυνομία και μου είπαν και αυτοί δεν ξέρουν από πού προήλθε αυτή η πληροφορία. Έτσι μου είπανε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει κάνει το γύρο όχι μόνο πια, έχει σπάσει τα ελληνικά σύνορα. Δεν ασχολούνται μόνο τα ελληνικά μέσα. Τα ελληνικά σύνορα. Θα φτάσει στην αγαπημένη σας Ιταλία. Έτσι. Λέει, θα πάτε αύριο μεθαύριο στο ωραίο σπίτι που έχετε στο Κόμο. Από έτσι. Την Ιταλία. Θα πάτε στο σπίτι σας στο Κόμο, λοιπόν, αύριο μεθαύριο. Τα λένε ελληνικά εκεί ή τα λένε σε ξένη γλώσσα. Στα ιταλικά. Στα ιταλικά θα τα πούνε. Λοιπόν, και θα έρθουν να σας πάρουν συνέντευξη για την περίφημη ληστεία της δεκαετίας ή του αιώνα. Έτσι. Ναι. Δεν ήταν ληστεία, λάθος όρο, συγγνώμη, ήταν κλοπή, διάρρηξη με κλοπή. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση, χωρίς τη δική σας γνώση, ο αδελφός σας όπως είναι η νεότερη κατάθεση, όπως τουλάχιστον λέει το δικό μας ρεπορτάζ, να έβγαζε χρήματα στα 2 και κάτι χρόνια, 2,5 χρόνια που είναι τα capital controls, να έβγαζε τα χρήματα που δικαιούται από τους λογαριασμούς του και να τα αποταμίευε στο σπίτι, χωρίς να το ξέρετε εσείς. Κοιτάξτε, τον συμβουλιογράφο, τον αδελφό μου, ναι. Τον Στέργιο Γιούλε Διεγιορή, το χάσαμε προ 30 ετών. Λοιπόν, αυτός όσο ζούσε διαχειριζόταν όλη την περιουσία αυτός. Μετά τον θάνατο του αδελφού μου, εγώ ήμουνα στην Αθήνα και στην Ιταλία. Βέβαια, βρήκα την διαθήκη, το ίδρυμα, ενήργησα στην Αθήνα. Αλλά εγώ είχα ακόμη το γραφείο μελετών δημοσίων έργων στην Αθήνα, στο Κολωνάκι. Και ήμουν υποχρεωμένο να είμαι εκεί και ερχόμουν σποραδικά εδώ. Βέβαια, γιατί η εργασία σας ήταν στην Αθήνα. Να αντιμετωπίσω τα πράγματα μετά την απώλεια του αδελφού μου. Αλλά την κυρία διαχείριση της περιουσίας την είχε ο αδελφός μου εδώ, που ήταν εδώ με τις αδελφές μου που χάθηκαν. Και είναι φανερό ότι έκανε πολύ καλό κουμάντο. Λοιπόν, και βέβαια το μεγαλύτερο ποσό που ήρθε στο Ίδρυμα το πήρα εγώ και έκανα το Μέγαρο στον Άγιο Νικόλο τότε αυτό. Με δική μου μελέτη και κατασκευή αυτό. Αλλά υπήρχε και μια περιουσία πατρική και από τον αδελφό μου που τη διαχειριζόταν ο αδελφός μου. Και έτσι είχε ορισμένα χρήματα. Από εκεί και πέρα όμως δεν εγνώριζα εγώ ό,τι χρήματα από την εκμετάλλευση του Μεγάρου που την είχε το Ίδρυμα, γιατί και εγώ την περιουσία μου την παρεχώρησα στο Ίδρυμα. Στο Ίδρυμα. Όλα αυτά είναι στις τράπεζες κατατεθειμένα. Όλα. Λοιπόν, ο αδελφός μου τώρα από τη διαχείριση που έκανε αυτά τα 30 χρόνια ασφαλώς και είχε μαζέψει κάποια χρήματα, τα οποία εγώ δεν γνώριζα. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν γνώριζα και πού τα είχε.
Καταλάβω. Είστε φοβισμένοι σαν οικογένεια, κύριε Δελιγιώργη, δηλαδή φοβόσαστε ότι όλη αυτή η αναστάτωση και η γνώση πλέον περισσότερων ανθρώπων της οικονομικής σας κατάστασης μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με κινδύνους ξανά, δηλαδή να θελήσουν να ξαναχτυπήσουν το σπίτι σας, να πειράξουν εσάς. Φοβόσαστε τέτοια πράγματα? Εγώ προσωπικά δεν φοβούμαι, γιατί, όπως σας είπα, δεν κυκλοφορώ με χρήματα. Ελάχιστα χρήματα. Καλά, μπορεί κάποιος... Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ είδα προχθές την ξέρετε εσείς την ιστορία της απαγωγής. Όταν καμιά φορά με ζητούν βοήθεια, ναι, τους λέω εγώ δεν έχω. Το ίδρυμα έχει, αλλά το ίδρυμα δεν είναι δικό μου. Έχει διοικητικό συμβούλιο, κάντε ένα έγγραφο να το περάσουμε στο συμβούλιο και αν εγκρίνει το συμβούλιο, πολύ ευχαριστώ. Άρα το μήνυμα, Δελιγιώργη, πούμε... είναι ότι αν κάποιος θέλει να τον απαγάγει, δεν πρόκειται να πάρει ευρώ. Βγήκε μια πολύ ωραία ταινία. Να σας πω και κάτι ακούστε άλλο. Με, ακούστε με. Βγήκε μια ωραία ταινία του Ridley Scott που έχει να κάνει, λέγεται «Για όλα τα λεφτά του κόσμου», έχει να κάνει με την απαγωγή του Paul Getty. Την ξέρετε την ιστορία, το 1973 συγκλώνησε όχι την Ιταλία μόνο, ολόκληρο τον κόσμο, έτσι. Yeah. Επί μήνες κρατούσαν τον εγγονό του γνωστού μεγιστάνα του Γκέτι και εκεί υπήρχε τέτοιο θέμα, δεν έδινε ο παππούς τα λίτρα και γινόταν χαμός. Yeah. Γι' αυτό λέω, αν σας φοβίζουν τέτοιες προοπτικές. Κοιτάξτε, και εμένα με αγαπάει πολλούς κόσμος. Πάρα πολλούς, στον δρόμο όλος που βαδίζω, ο κόσμος. Με μιλάνε, με χαιρετάνε άνθρωποι. Δεν φοβάμαι. Ναι. Δεν έχω κάνει σε κανέναν κακό. Καλό κάνω. Λοιπόν, γιατί να φοβάμαι να με ληστέψουν, δεν θα πάρουν. Σας έδειξα. Είναι και πολλά αυτά τα λεπτά που έχω. Συνήθως έχω γύρω στα 20 με 30 ευρώ στην τσέπη μου. Ναι. Και με φτάνουν αυτά. Λοιπόν, τώρα, για ποιον λόγο να θελήσουν να κάνουν κακό σε μένα, τι θα ωφεληθούν? Δεν έχουν ωφεληθούν. Τα λεπτά του Ιδρύματος είναι στις τράπεζες. Μάλιστα. Και τα περιουσιακά, τα κίνητα πάλι είναι ακίνητα. Δεν μπορούν να τα κλέψουν. Λοιπόν, τώρα, όχι, λέω, μήπως αρχίσετε να κυκλοφορείτε με bodyguards, με σωματοφύλακες. Ορισέ. Μήπως αρχίσετε να κυκλοφορείτε με σωματοφύλακες. Για ποιο λόγο? Όχι. Δεν έχω να λιώσει. Λοιπόν. Ο αδελφός σας είναι φοβισμένος με αυτή την ιστορία? Όχι και πολύ, να σας πω. Δεν, έτσι, είναι ψύχρεμος. Εμείς ελπίζουμε ότι η αστυνομία θα βρει άκρη. Θα βρει άκρη, λέτε. Έτσι νομίζω εγώ. Γιατί προς το παρόν δεν έχει πρόσωπα από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν γύρω από την πολυκατοικία σας και δεν υπάρχουν βεβαίως και αποτυπώματα στο διαμέρισμα. Ξέρω τι είπα, αποτυπώματα δεν ξέρω, πήραν. Μάλιστα, πήραν, αλλά δεν βρήκαν, γιατί είχαν καλυμμένα χέρια προφανώς. Δεν ξέρω αν δεν βρήκαν. Τι δεν βρήκαν, δεν ξέρω. Ούτε μου μαρτυρούν. Δεν ξέρω αν σου είπαν εσένα. Εμένα δεν μου είπαν τι βρήκαν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά... εύχομαι πολύ καλή χρονιά να έχουμε, παρότι ξεκίνησε έτσι η χρονιά. Εγώ πιστεύω δύσκολα, ότι... γιατί και αυτά τα χρήματα, όποια είναι, και αυτά θα ήταν... θα ερχόνταν στο Ίδρυμα και το Ίδρυμα είναι ένα κυροφελές Ίδρυμα που θα είναι αιώνιο και θα βοηθάει το Βόλο. Και επομένως θα γυρίσουν τα χρήματα, εγώ πιστεύω. Θα γυρίσουν. Γιατί είναι για καλό, λέτε. Θα γυρίσουν. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δελιγιώργη, να είστε καλά.